Όπως είπατε και εσείς, στα πλαίσια αντιμετώπισης του δευτέρου κύματος της πανδημίας, το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας μετατράπηκε εξ ολοκλήρου σε νοσοκομείο μιας νόσου, αφού έπαψε κάθε άλλη λειτουργία του, χειρουργία, εξωτερικά ιατρία, διερεύνηση άλλων ασθενειών, παρακολούθηση χρόνιων ασθενών κλπ. Στερώντας και αποκλείοντας εκατοντάδες ασθενείς από τη δυνατότητα υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο. Αφού λοιπόν ομαλοποιήθηκε η κατάσταση μετά τις γιορτές σε ό,τι αφορά τα περιστατικά COVID στο νοσοκομείο, υπήρξε η δημόσια δέσμευση διοίκησης Γενικού Νοσοκομείου, διοίκησης επί κυβέρνησης κατ' επέκταση, για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Δεσμεύσεις που, όπως καταγγέλουν και οι εργαζόμενοι, κατήγγυλαν, αποδείχθηκαν παραπλανητικές και ψευδείς. Στην ουσία, ο σχεδιασμός μετά από 2-3 μέρες από τη δημόσια δέσμευση, όπως προείπα, αφορούσε, όπως ανακοινώθηκε από τις διοικήσεις νοσοκομείων και 5ης υγειονομικής περιφέρειας, τις μετατροπές εκ νέου του πάνω του 50% της δύναμης του νοσοκομείου σε κλίνες μιας νόσου. Ενώ παρέμεινε και παραμένει ασαφές το αν θα μεταφερθούν τμήματα του χειρουργικού τομέα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου δηλαδή να αξιοποιηθούν και οι κλινικές επίσης αυτές για COVID περιστατικά. Και σύμφωνα με τους εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ., οι μεθοδεύσεις αυτές, αποφάσεις ενδεχομένως, συντείνουν στην περαιτέρω υποβάθμιση και σχεδιαζόμενη αλλαγή χαρακτήρα του νοσοκομείου, αξιοποιώντας ως μέσο και ευκαιρία την πανδημία φυσικά, ενώ δεν γίνεται λόγος για τη στελέχωση με όλο το αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων μπροστά φυσικά και στο ενδεχόμενο του τρίτου κύματος της πανδημίας. Παράλληλα, με τις αυταρχικές και χωρίς επιστημονική βάση πολιτικές αποφάσεις που επηρέασαν και επηρεάζουν την υγεία της περιοχής, του λαού μας, της πόλης μας, της Λάρισας, αρνούνται οι διοικούντες να αναλάβουν και την νομική ευθύνη των επιλογών τους. Δηλαδή, αφού σχεδίασαν και έδωσαν εντολές για την άσκηση της λεγόμενης ιατρικής πολέμου, ιατρική και νοσηλευτική δηλαδή φροντίδα από ανεκπαίδευτος και άσχετων ειδικοτήτων επαγγελματίες υγείας, ανυπαρξία κατάλληλων υποδομών και διαδικασιών για τη φροντίδα τόσο των COVID-19 όσο και κυρίως των μη COVID ασθενών, δεν αναλαμβάνουν την ποινική και αστική ευθύνη όσων με δική τους εντολή έγιναν. Και όλα αυτά αφορούν αποφάσεις που ελήφθησαν και συνεχίζουν να λαμβάνονται από ένα προκλητικά ελλιπές διοικητικό συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, αφού τα εκλεγμένα αιρετά μέλη, γιατροί και λοιπού προσωπικού, οι οποίοι εκλέχθηκαν το καλοκαίρι, ακόμα αναμένουν τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Και ρωτάμε τον κύριο Υπουργό σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε αφενός μεν να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία, η επαναλειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, να γίνουν όλες οι απαραίτητες, οι αναγκαίες, συγγνώμη, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, τόσο στο νοσοκομείο, αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα της πόλης, κατ' επέκταση στο νομό, καθώς και να προετοιμαστούν οι υποδομές για τη θωράκιση των εμβολιαστικών κέντρων και αντίστοιχα την πρόσληψη προσωπικού. Η επίταξη ιδιωτικών δομών της περιοχής για την αξιοποίηση σε περίπτωση του τρίτου κύματος, όπως είπαμε, της πανδημίας, και παράλληλα μονιμοποίηση όλου του προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων που είναι με συμβάσεις εργασίας ληξιπρόθεσμες, επικουρικό και πάει λέγοντας. Και φυσικά η άμεση νομοθετική ρύθμιση απαλλαγής από ποινική και αστική ευθύνη των υγειονομικών για όλο το διάστημα που ασκήθηκε και ασκείται αυτό που είπαμε, η ιατρική εκτάκτου ανάγκης. Και παράλληλα, το πάγιο αίτημα, ένα από τα πάγια αιτήματα, αν θέλετε, των υγειονομικών, η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα.